ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλο ένα, μη μου πεις καταπληκτικό, είναι σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Άλλο ένα υπέροχο σύνολο, ένα υπέροχο κορμί μόλις έχει ξεκινήσει να είναι στις οθόνες σας. Και αυτό μόνο για εσάς. Διότι είναι αυτό που λέμε φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Εμείς βέβαια, όπως θα καταλάβεις εδώ, φίλε τηλεθεατή, θα κάνω μια στάση. Μια στάση εδώ. Θέλω απόψε να γευτώ. Όχι ένα ζεμπέκικο, ένα γαλακτομπούρεκο. Είτε με, με το φύλλο το κλασικό, είτε με το φύλλο από Κανταΐφη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα γαλακτοποιήματα Πάτσης για το υπέροχο γαλακτομπούρεκο αυτό που και σήμερα έχουν επιμεληθεί χειροποίητρα πατροπαράδοτα από το 1977 για την εκπομπή μας και μόνο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και αυτό το πλάνο εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το κρατήσω και στο σπίτι μου. Όταν τελειώσει η σεζόν, δώστε μου αυτή τη γωνία να τη βάλω κάπου. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω ότι σήμερα έχω πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα, προσέξτε τα από τώρα, θα σας ομορφύνω εσωτερικά αλλά και εξωτερικά γιατί θα σας κουρέψω, θα σας ανανεώσω και θα σας δείξω τις τάσεις της μόδας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχω ετοιμάσει, καταπληκτικά, μην λείψει κανείς, διότι αυτή την ώρα θα την περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για σήμερα. Στέλνετε μη-μη-πι κενό, το μήνυμά σας και ονοματεπώνυμο στο 54454. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας. Όλο το 24ωρο στέλνετε ό,τι θέλετε. Έχετε τα μηνύματα σε μένα, τα διαβάζω και σας απαντώ. Αλλά και για τους διαγωνισμούς μας. Μη-μη-πι ελληνικά, μη μου πεις δηλαδή κενό. Αποστολή στο 54454. Και βεβαίως για το διαγωνισμό μας. Πάμε να υποδεχτούμε σήμερα, ξεκινώντας, την πρώτη συνεργάτη δάμου, όπου αυτή δεν είναι άλλη από την στήλη για τα ζώα. Πρέπει να κάνετε μία αλλαγή, γιατί θα προηγηθεί η στήλη για τα ζώα. Και η μοναδική Μπάρμαρα Κυρική. Έλα, κοριτσάρα μου. Μα πού είναι και θέλω και τη Σανέλ. Θέλω τη Σανέλ μαζί μου. Στα μαύρα μου είσαι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ να σας βλέπω, γιατί επειδή έχω τέτοιες γυναικάρες, σας βλέπω μόνο καθισμένες, δεν σας χορταίνω. Η Σανέλ με την Μπάρμαρα με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που σήμερα τι έχεις ετοιμάσει. Οι ράτσες σκύλων με τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας. Όπου ενώ φανταζόμουν ότι μπορεί να είναι π.χ. μέσα το Σαρπέι, μου λες ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι μέσα. Ναι. Έχω μεγάλη απορία, έλα κοντά μας, για να δούμε ποιο ζωάκι τελικά από αυτά που μπορεί να μην ξέρουμε έχει μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Επόμενη λοιπόν συνεργάτηδα, μοναδική Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου από τη στήλη για το παιδί. Γεια σας. Πολύ γκλαμούρ και πολύ λιτή και απέριτη σήμερα, αλλά πάρα πολύ ωραίο το μπλουζάκι. Σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, μου κάνει κάτι πολύ sweet, γλυκό και ρομαντικό, Μπάρμαρα, δεν είναι λίγο ρομαντικό. Αυτό θα μου άρεσε πολύ και με μία φούστα μπαλού. Ναι. Ξέρεις, αυτό πάει πολύ με μια φούστα τη φιλόμεσε. Ναι, και θα είναι και πάρα, πάρα πολύ καλό. Τι έχεις ετοιμάσει, το διαζύγιο και τι φάση περνάνε τα παιδιά. Μάλιστα. Νόμιζα ότι όποιος πήγε να μου πεις το. Πήγα να μου πεις για το προσκλητήριο που μου πέσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου ταξες τον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου ταξες τον ουρανό τα αστέρια. Γιάννη, σε αυτές τις διαβαθμίσεις που κάνω, τις κάνουν πολύ λίγοι. Δηλαδή, εγώ, η Τζούλη, δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Να ανέβεις ψηλά και να κατέβεις χαμηλά. Κατάλαβες. Εσύ να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, κορίτσι, με αυτό το τραγούδι έτσι επηρεασμένος. Αν δηλαδή ένας πρώην ή μία πρώην σας καλούσε, μία πρώην σας άκου. Ένας πρώην, εμένα μία πρώην. Τι ώρα που είναι αυτό το πλάνο, φαινόμαστε πολύ όμορφοι. Είμαστε δηλαδή. Σας καλούσε στο γάμο. Τρε παιδί μου και σου λέγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ επειδή έχουμε περάσει μαζί κάποια πράγματα, θα ήθελα να είσαι αυτή την προσωπική μου στιγμή στο γάμο μου. Θα πηγαίνατε. Εγώ θα πήγαινα, έχω πάει. Ναι, καλά, είμαι σίγουρος. Ναι. Εσύ, ναι. Θα πήγαινες. Θα πήγαινα, ναι. Και θα πήγαινες όμως με υφάκι ή θα πήγαινες με χαρά. Με υφάκι βέβαια. Α, θα πήγαινες με υφάκι. Γιατί με χαρά. Α, ξέρεις τώρα. Ναι. Ή θα πήγαινες του τύπου να ζήσετε. Και του χρόνου. Ναι. Θα πήγαινες. Και εγώ, παιδιά, πραγματικά καμία δεν με έχει καλέσει, γιατί μετά από μένα δεν παντρεύτηκε καμία. Αλλά Γιάννη, και λίγο νεράκι, γιατί σήμερα ξεκίνησα μία λειψιντρία. Αλλά θα πήγαινα κι εγώ, χωρίς υφάκι. Εγώ το έχω μόνο με το υφάκι, δηλαδή. Α, καλύτερα από τη στιγμή που δεν μπορεί να είστε μαζί ευτυχισμένοι και έχει βρει έναν άνθρωπο να είναι ευτυχισμένος, μαζί ευτυχισμένοι, καλύτερα είναι να είναι. Μπράβο, ρε Μπάρμαρα, με τη μεγαλοκαρδία σου! Με τη μεγαλοκαρδία σου, δηλαδή. Να σα πω κάτι. Που η Βαρβάρα, εγώ το έχω, η Βαρβάρα το έχει. Αν δει κάποιον στον δρόμο, έναν πρώην της δηλαδή, με κάποια άλλη, δεν θα πει «Α, και κοίτα και...» Εγώ θα το έλεγα. Η Βαρβάρα λέει «Δεν πειράζει, μόνο ευτυχισμένος να είναι». Ναι, και όχι μόνο αυτό. Η Μπάρμαρα μπορεί να τη μιλήσει κουκλίτσα μου, τι όμορφη που είσαι, ταιριάζεται πολύ και τέτοια. Αλλά να τα εννοεί, εγώ ναι. Εννοώ.
Εσύ δεν μιλάς, δεν το εννοείς και καθόλου. Εγώ δεν μιλάω, μπορεί να νευριάσω κιόλας και να κλαίω και από τα νεύρα. Ναι, και κατά κείνα έχει στείλει και στιγμιότυπο στους κοντινούς σου φίλους και λες, κοιτάξτε με ποια είναι, είναι ναι, δυνατόν. Ναι, εννοείται αυτό. Ναι, εντάξει. Πρώτος αυτό καλύτερος. Είναι η διαφορά και η διαφορετικότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, αλλά να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος βέβαια έχει σημασία και το πώς το εκλαμβάνει το χωρισμό. Ναι. Κοίτα πώς τα συνδέσα όλα, παιδιά. Γιάννη, τραγούδι, χωρισμό, διαζύγιο, αυτό. Μαζί. Λοιπόν, είναι και πώς το εκλαμβάνει ο κάθε άνθρωπος τον χωρισμό όμως, έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί ένας άνθρωπος. Δηλαδή για μένα ο χωρισμός είναι ανανέωση. Όσο βρίσκω πει να χωρίσω, πραγματικά το έχω κάνει γιατί νιώθω ότι πνίγομαι, νιώθω ότι θέλω κάτι άλλο. Και μετά ανανεώνομαι κιόλας, πρέπει να σας πω. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Σε ένα ζευγάρι όταν χωρίζουν. Υπήρξαν. Μας λες το θέμα σου. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν... Γιατί το διαζύγιο είναι αυτό. Το ναι, αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι τσακωμοί. Mm-hmm. Αυτοί οι τσακωμοί, όταν είσαι ένα απλό ζευγάρι. Οδηγούν στο χωρισμό πιο εύκολα. Όταν υπάρχουν παιδιά όμως, δυσκολεύεται το ζευγάρι να πάρει την απόφαση. Να πάρει την απόφαση και να πει ένας από τους δύο ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Σωστά. Όταν λοιπόν είσαι ένα απλό ζευγάρι, μπορείς να τσακωθείς όσες φορές θες, να γίνει καυγάς, να είσαι ανεξάρτητος, δεν σκέφτεσαι ποτέ ότι έχω παιδί. Γιατί είσαι ένα απλό ζευγάρι. Και τότε είναι και ακόμα πολύ πιο εύκολος ο χωρισμός. Όταν ζεις σε ένα σπίτι που υπάρχουν παιδιά, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο και ούτε μπορείς να είσαι άνετος στο να τσακωθείς, να πεις τις κουβέντες που θες. Όταν φτάνει λοιπόν ένα ζευγάρι και βρίσκεται στο χωρισμό, ένας από τους δύο το θέλει πολύ στο να φύγει ο άλλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Στο να θέλει κάποιος να φύγει. Και αυτός που θέλει, δηλαδή παίρνει την απόφαση και λέει ότι εγώ θα χωρίσω με τη γυναίκα μου από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά, είναι και αυτός που φεύγει πρώτος από το σπίτι. Πόσες μητέρες έχουν φύγει και αντίστοιχα πόσοι άντρες έχουν φύγει από το σπίτι. Καλά, τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα. Ναι, να ξεκινήσουμε με το θέμα. Τι ωραία που είναι αυτή η διπλή φωτογραφία. Να ξεκινήσουμε με το θέμα, βεβαίως. Ναι, γιατί μ' αρέσει η πάσα που έδωσε. Υπάρχουν όμως, για να φύγει η γυναίκα που λες, mm-hmm. η γυναίκα, επειδή είμαστε και γυναίκες και το ξέρουμε και συναναστρεφόμαστε με πάρα πολλές γυναίκες. Η γυναίκα για να φύγει από έναν γάμο, από μία σχέση, οτιδήποτε. Γιατί είμαστε λιγάκι πιο υπομονετικές από τους άντρες, έτσι. Πρέπει να έχουμε βρει, νομίζω, κάτι άλλο. Αλλιώς δεν φεύγει μια γυναίκα Κοίτα, εύκολα. Ναι, αλλά όταν οι άντρες δεν είναι το ίδιο. Όταν νομίζω... έχεις παιδιά, όταν έχεις παιδιά, η γυναίκα δεν είναι τόσο άνετη στο να βρει κάτι άλλο. Αν έχει βρει. Ναι. Συνήθως η γυναίκα φεύγει από έναν γάμο όταν υπάρχει λεκτική βία και σωματική βία. Ναι. Αυτά όμως μετά όμως σε προκαλούν, δεν σε προκαλούν να βρεις μια αγάπη. Συνήθως φεύγει χωρίς να το βρει. Φεύγει χωρίς να το βρει. Σου λέω ένα ποσοστό. Ναι. Μερικές γυναίκες που έχουν λίγο πιο μεγάλα παιδιά και μπορούν να συναναστραφούν με τον έξω κόσμο, μπορεί να Εσύ μιλάς μόνο άμα έχει μικρά παιδάκια. Ναι. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο, εννοείται. Αλλά όταν τα παιδιά έχουν περάσει την ηλικία των 14-15 που είναι στην εφηβεία και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, θα το δούμε και μετά, γιατί τα παιδιά παθαίνουν καταθλίψεις, είναι ακόμα πιο δύσκολο στο να συναστραφεί η μητέρα ή ο πατέρας με κάποια νέα σύντροφο. Είναι πολύ σημαντικό στο παιδί να μην δίνουμε δικαιώματα, όπως το έχουμε δει και από φίλους μου, από φίλος μας. Θα το πω και από προσωπική μου εμπειρία. Γιατί τα χτυπάνε μετά τα παιδιά. Α, όχι, αυτό όχι. Τα χτυπάνε. Δηλαδή, όταν με μεγαλώσω εγώ και είμαι από χωρισμένους γονείς, άσχετα από εμένα που μπάζουμε, έχει πεθάνει. Είμαι από χωρισμένους γονείς. Και έβλεπα τη μαμά μου ή τον μπαμπά μου την επόμενη μέρα με κάποια ή κάποιον άλλον, θα τη το χτύπαγα σίγουρα όταν μεγάλωνα. Όπως το βλέπω και από σχέση μου που το που είναι είχα. Είναι πόσο στο περάσει, πιστεύω, βέβαια. Γιατί και εγώ... από σχέση μου που το είχα, να θα σου πω τώρα. Ναι, να σου πω μία προσωπική μου εμπειρία, γι' αυτό τώρα πώς για τους γονείς σου, να σου πω και εγώ για τους δικούς μου γονείς. Ο μπαμπάς μου ήταν συνέχεια, τον έβλεπα με άλλες γυναίκες και γι' αυτό το λόγο χώρισαν όταν ήμουν ήδη 2 χρονών. Τη μαμά μου δεν την είδα ποτέ με άλλον, μετά που ενηλικιώθηκα έφερε άνθρωπο στο σπίτι. Δεν χτύπησα ποτέ στον πατέρα μου, Μερικά... και καλά, ότι είχες άλλη γυναίκα ή οτιδήποτε. Ναι, και ξέρω και το λόγο, γιατί υπήρχε και σωματική και ψυχική βία προς τη μάνα μου. Αν έχουμε φωτογραφίες, ας πούμε, που έχει φωτογραφία μπουνιές μαυρισμένη στο μηνιόν παλιά,
Δεν όμως τον κατηγόρησα ποτέ. Καλά, ναι. Είναι βέβαια και είναι η αγάπη ανάλογα... του πατέρα που κρύβει για τον μπαμπά, ίσως. Ακριβώς. Είναι... Όχι, παιδιά, είμαι αντικειμενική. Δεν ταιριάζανε, λέω, οκ, okay, το βρίσκω έτσι. Ούτε η μάνα μου ποτέ μου τον κατηγόρησε. Είναι και αυτό που λες, ότι στους γονείς πώς θα χειριστεί ο γονιός. Πολύ σημαντικό ο γονιός πώς θα χειριστεί. Ποτέ δεν μου κατηγόρησε τον πατέρα μου, ό,τι και αν είχε περάσει. Είναι ναι. Και αυτό θα έλεγα ότι σαν συμβουλή να περάσουμε ένα μήνυμα. Να μην γίνεται, να μην κατηγορεί ο ένας γονιός τον άλλον γονιό. Σαφώς, σε... πολύ σημαντικό. Σε διαζύγιο, έτσι. Θα σου πω, είχα μία σχέση, εγώ το έζησα μέσα από όλο αυτό. Και ο άνθρωπος αυτός δεν μιλούσε με τη μητέρα του. Καταλαβαίνεις για ποιον λέω. Ναι. Δεν μιλούσε με τη μητέρα του. Όταν λοιπόν αρχίσαμε και κάναμε μία κουβέντα, μου είπε κάποια πράγματα τα οποία τον είχαν τραυματίσει αυτόν μέσα του. Και έτσι σιγά σιγά του έδωσα να καταλάβει ότι δεν πρέπει να κρατάμε κακία, αφού είχε πεθάνει και ο μπαμπάς του, δεν πρέπει να κρατάμε κακία, γιατί τα χρόνια περνάνε και μετά μου λέγε που είχε κάνει αυτό, που είχε κάνει αυτό, που είχε κάνει το ένα, που είχε κάνει το άλλο, που γυρνάει όλα αυτά τα σχετικά. Δεν περνάνε τα χρόνια και θα φύγει αυτός ο άνθρωπος και θα έχεις μείνει με τις τύψεις, ότι έτσι. Καλά δεν πρόλαβα να του πω πρόλαβα... αυτό που ήθελα. Μπράβο. Και αν τον ξανασυναντήσω και αν δεν τον ξανασυναντήσω. Άλλωστε, παιδιά, τι μένει, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μόνο η κακία μένει στο τέλος και τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα πρέπει να το προσπερνάτε και να μην δίνετε καμία σημασία. Μερικά... Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο θα περάσεις το διαζύγιο και ο τρόπος με τον οποίο θα ερμηνεύσεις το παιδί σου για τους λόγους τους οποίους χώρισες, πιστεύω ότι είναι αυτό που θα καθοδηγήσει το παιδί στο αν θα κρατήσει μια ακτική αντιμετώπιση σε σένα ή στο μπαμπά, στη γιαγιά, στον παππού, δεν ξέρω τι. Άρα πρέπει να τους παρουσιάζουμε τα ακριβή αίτια και να λέμε ότι όχι σε μικρή δεν ταιριάζαμε. Ηλικία, όχι, δεν ταιριάζαμε, γι' αυτό με τον μπαμπά, ο μπαμπάς κάνει μια άλλη ζωή κτλ. Αλλά με σένα, εν πάση περιπτώσει, θα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει δεν τίποτα. Αλλάζει, και το παιδί δεν πρέπει να καταλάβει ότι επειδή οι γονείς χωρίσανε, πρέπει να ακολουθήσει τώρα ή τη σκιά του μπαμπά ή τη σκιά της μαμάς. Ότι επειδή χωρίσαμε, εγώ θα πρέπει να αγαπάω ή περισσότερο τον μπαμπά επειδή τυχαίνει να μένω με τον μπαμπά ή θα αγαπάω περισσότερο τη μαμά επειδή μένω με τη μαμά και ο μπαμπάς μένει κάπου αλλού. Ναι, εκεί ναι. Τα παιδιά λίγο διχάζονται ότι ξέρεις κάτι, εσύ έτυχες και μένες με μία άλλη, εμένα με μεγάλωσε η μαμά. Ενώ ο μπαμπάς πληρώνει, ο μπαμπάς είναι δίπλα στα φροντιστήρια σε όλα, λάθος. Επειδή δεν μένει μαζί. Και ήθιστε η μαμά να μεγαλώνει το παιδί, όσο και αν ο μπαμπάς μπορεί να είναι πολύ καλύτερος για το παιδί του, αλλά πολλές φορές επειδή η μαμά είναι γυναίκα, θα μεγαλώσει εκείνη το παιδί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο μπαμπάς, επειδή μένει σε ένα άλλο σπίτι, δεν το αγαπάει ή το άφησε. Το 99. Υπάρχουν βέβαια και οι γονείς. Σαφώς και υπάρχουν, έτσι, και υπάρχουν που... και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες που το γεννάνε έτσι. Και πάνε και το πουλάνε. Ναι. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Καλά, άκουσα μια περίπτωση ναι. Πριν λίγο καιρό τώρα. Εντάξει. Ναι, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε όμως ότι το διαζύγιο. Εγώ ήμουν κατά τι επιρροή μπορεί να έχει πάνω στα παιδιά. Αλλά τελικά, επειδή και εγώ το έχω περάσει, δηλαδή από δικό μου πρόσωπο πολύ οικογενειακό, που έλεγα μην τολμήσεις και μου πεις ποτέ για χωρισμό. Πες μου δηλαδή καλύτερα για το χειρότερο, μου πεις για χωρισμό. Για τα παιδιά και μόνο, τελικά θέλω να σου πω ότι τα παιδιά είναι όσο ευτυχισμένα θα ήταν και παλιότερα, ίσως και πιο πολύ, τους βλέπουν και πιο πολύ, τους... δεν λέω ότι να χωρίζουμε γιατί περνάνε πιο καλά, λέω ότι όταν η αγάπη που θα δώσεις στα παιδιά σου και μετά το διαζύγιο είναι αυτή και παραπάνω, τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν ως κάτι κακό. Όχι, θα σας πω κάτι, μερικά παιδιά από έρευνες που έχουν γίνει, το 80% των παιδιών από την ηλικία των 2 και πάνω, καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται το γεγονός διαζύγιο ως πένθος. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Γεγονός ως πένθος. Αφού χάνεται μέχρι τότε το οικογενειακό περιβάλλον και δηλαδή ότι είχαν δημιουργήσει μια οικογένεια. Ότι ένας από τους δύο φεύγει και νομίζει ότι θα φύγει για πάντα. Αλλά είναι σε μικρή ηλικία. Όχι, όχι. Το αντιλαμβάνονται έτσι. Μου φαίνεται περίεργο, δεν ξέρω. Το αντιλαμβάνονται... Εσύ έτσι το είχες καταλάβει. Ούτε κι εγώ το είχα καταλάβει έτσι. Απέναντίας είχα επαφή, τον έβλεπα. Ο κάθε άνθρωπος το εκλαμβάνει διαφορετικά. Ναι. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα να κάνω. Είχες κάτι άλλο ή ήταν να μας πεις. Εγώ αυτό που θέλω, ναι, πες. Λοιπόν, τώρα θα πούμε τις φάσεις που περνάνε οι γονείς και τα παιδιά μαζί. Δηλαδή, την οξία φάση που τα παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν στα δικαστήρια μαζί. Μάλιστα. Ποιον αυτό απαγορεύεται. Ποιον δεν το έχω δει αυτό. Από τους δύο, ποιον δεν το έχω δει αυτό να ποιον γίνεται. Ποιον θέλει από τους δύο, όταν υπάρχουν καυγάδες δηλαδή μεταξύ γονιών, μέχρι να λήξει ότι πήραμε το διαζύγιο και δεν το χαίναμε και οι δύο, γιατί ένας από τους δύο πάντα το τραβάει. Και, ανήλικα παιδιά δεν πάνε νομίζω ανήλικα μετά τα 14.
ή 13. Νομίζω μετά πάνε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Πάνε στο δικαστήριο για να αποφασίσουν με ποιον από τους δύο θέλεις, ρωτείται από τον δικαστή που υπάρχει, με ποιον από τους δύο θέλεις να μεγαλώσεις. Μετά από τα 14 νομίζω. Mm-hmm. Μετά τα 14. Τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία οι γονείς κάνουν νέες ζωές, νέα καριέρα, νέες σχέσεις, νέο περιβάλλον. Και την τρίτη φάση όπου δημιουργούνται καθαρά σταθερές σχέσεις. Σταθερό περιβάλλον, δηλαδή όταν η μαμά ή ο μπαμπάς μετακομίζει, πρέπει να πάρει κάποιος το παιδί. Άρα υπάρχει κάποιο νέο περιβάλλον. Αν το πάρει. Θα παραμείνει στο ίδιο ακριβώς περιβάλλον. Αλλά και πάλι αλλάζει. Μάλιστα. Πάμε να είναι δούμε. Πολύ σημαντικό. Επιπτώσεις ανά ηλικία. Παιδιά μικρότερα των 2 χρονών. Γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Από το άγχος τους. Είναι αυτό, άντε, αυτό το είχα και εγώ. Μικρότερα των 2 χρονών όμως. Mm-hmm. Λοιπόν, φόβους. Όταν αλλάζει η ρουτίνα, πηγαίνοντας από τον έναν γονιό στον άλλον, δηλαδή το έχει η μαμά 5 μέρες και το Σαββατοκύριακο ο μπαμπάς 2, είναι φόβοι. Διαταραχές στον χαρά ύπνο. Χαρά δεν θα έπρεπε να ήταν. Όχι για όλα τα παιδιά. Μερικά το βλέπουν σαν παιχνίδι. Αχ, σήμερα φεύγω, πάω στον μπαμπά, τι ωραία, τι καλά. Τα διακοπές. Ναι. Άλλα παιδιά το βλέπουν και το αντιλαμβάνονται αλλιώς. Λοιπόν, διαταραχές στον ύπνο. Δηλαδή, φεύγω από τη μαμά, πάω στον μπαμπά, άρα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Άρα κάτι με φοβίζει. Άρα δεν μπορώ σε αυτό το περιβάλλον. Θέλω να γυρίσω πάλι πίσω. Φανταστικούς φόβους εγκατάλειψης. Δηλαδή, τώρα που άφησα τη μαμά και πάω στον μπαμπά, μήπως φύγει η μαμά και δεν με θέλει ξανά πίσω. Α, μωρέ. Λοιπόν, κλαίνε σπαρακτικά όταν αφήνουν τον έναν γονιό. Δεν έχουμε δει, όπως και. Αυτό είναι θέμα δυναμία όμως όταν έχουν στον έναν γονιό και αναγκαστικά πρέπει να πάνε όταν, στον άλλο. Όχι, είναι όσο περνάς περισσότερο χρόνο με τον άλλο. Έναν από τους δύο γονείς δηλαδή. Άμα εγώ ήμουν μέρα με τη μαμά μου και βλέπω τον μπαμπά μου ανά 2 εβδομάδες. Ή το Κυριακό όμως τα παιδάκια θέλουν να πάνε το Σαββατοκύριακο στον μπαμπά. Μην το λες, δεν είναι πάντα. Εντάξει, άμα δεν θέλει τότε δεν πρέπει να πιέζεις δεν... καταστάσεις και να πηγαίνει. Βέβαια. Δεν πρέπει, αλλά για να πάει με το κλάμα. Ο πατέρας το παίρνει αλλιώς και καλά δεν με θέλει το παιδί, γιατί δεν με θέλει το παιδί. Άρα εγώ θα πάρω αναγκαστικά το παιδί. Καλά όμως για να γίνεται όμως αυτό το πράγμα, άρα σημαίνει μήπως ότι δεν περνάει καλά το παιδί στον μπαμπά. Όχι, έχει συνηθίσει. Μήπως θα πρέπει να ψάχνουμε λίγο τις αιτίες, αυτό λέω, γιατί καμιά φορά αυτά είναι. Είναι και... η συνήθεια και η ρουτίνα. Και σένα να σε βγάλουν τώρα να σε πάρουν από το σπίτι σου και να σε πάνε κάπου αλλού, θα σου φαίνεται περίεργο. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι μόνη σου, γιατί στην ουσία θα είσαι μόνη σου. Άμα δεν ξέρεις. Όχι άμα δεν ξέρεις, άμα δεν το έχεις συνηθίσει το περιβάλλον. Δεν θα αρχίσεις σιγά σιγά να ψάχνεις, να γνωρίσεις. Χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ναι, αλλά αν στο καινούριο σπίτι ο μπαμπάς του έχει φτιάξει το δωματιάκι του. Είναι 2 χρονών. Δεν θα καθίσουν να ψάξουν τις αιτίες. Το παιδί κλαίει γιατί φεύγει. Με λίγα λόγια, μια βαλίτσα πέρα εδώ. Μια βαλίτσα. Επιθετικότητα προς τους γονείς του συνομήλικούς του. Δηλαδή, μπορεί να βρισκόμαστε στη φάση του διαζύγιου και να έρθει ένα παιδάκι από το διπλανό σπίτι να παίξουμε και να είναι επιθετικό, να μην το θέλει. Λοιπόν, παιδιά από 5 ως 8 χρονών κλαίνε για το γονιό, απομακρύνονται από την εστία και φοβούνται ότι θα αντικατασταθεί με κάποιον άλλον. Δηλαδή, φεύγει η μαμά. Θα έρθει μια καινούργια μαμά που δεν τη γνωρίζω. Εμένα αλλά συνήθως πόσες φορές το κάνουν οι πατεράδες, φεύγουν. Ναι, γνωρίζουν συνέχεια διαφορετικές γυναίκες. Όπως και οι γυναίκες, μην κατηγορούμε μόνο τους άντρες. Σαφώς και όχι. Όπως και οι γυναίκες γνωρίζουν συνέχεια νέους συντρόφους στα παιδιά τους. Και είναι λάθος. Λοιπόν, πιστεύουν ότι δεν είναι μόνιμο γεγονός ο χωρισμός. Πιστεύουν και ελπίζουν ότι από την ηλικία των 5 μέχρι των 8, ότι ένας από τους δύο γονιούς θα κάνει πίσω και θα ξαναείναι μαζί σαν οικογένεια. Εντάξει, όλα τα παιδάκια το θέλουν αυτό. Σίγουρα. Αλλά. Και ακόμα ένα και σημαντικότερο, πέφτει η σχολική απόδοσή τους. Δηλαδή από εκεί που το ναι, παιδί στο δημοτικό αλήθεια πήγαινε καλά, μπορεί να βρίσκεται από το 10 στο 5. Ναι, αυτό είναι λοιπόν, αλήθεια. Παιδιά ηλικίας από 8 ως 12 χρονών, έντονος θυμός, mm-hmm, επιθετικότητα προς τους γονείς όμως. Από 8 ως 12 χρονών. Αντιδραστική δηλαδή. Και επιθετικότητα έχει τύχει να δω γονιός που είναι... μόνος του και μεγαλώνει το παιδί και έχει πάρει διαζύγιο πριν 5-6 μήνες και από τα νεύρα του να τη χτυπάει. Mm, ναι, είναι σημαντικό. Άγχος, μοναξιά και διαδέχονται μέσα τους ότι νιώθουν ότι τους έχουν εγκαταλείψει όλοι. Δηλαδή και εσύ να είσαι δίπλα μου που είσαι ο πατέρας μου, νιώθω ότι με έχεις εγκαταλείψει. Παρέες κάνουν, ναι. Θα σου πω, είναι για την εφηβεία.
Αυτό είναι στην εφηβεία. Θα σου πω. Συμπάθεια ως τον έναν γονιό, αυτό που είπε η Βαρβάρα, ο οποίος είναι σε αδυναμία και κατώτερος των άλλων. Δηλαδή, αυτός που βρήκε το θάρρος και έφυγε από το σπίτι, άρα μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του. Εγώ έχω μείνει με τη μαμά. Άρα είμαστε κατώτεροι. Είναι αυτό που λέω, ναι. Αρνητικές σχολικές επιδόσεις. Δεν θέλει να πάει σχολείο. Αρχίζει και το γυμνάσιο. Άρα είναι ανεξέλεγκτο να πάει όπου θέλει στις ώρες που είναι για το σχολείο. Μπλέκουνε τα παιδιά. Ναι. Συνήθως σε αυτή την ηλικία. Και είναι η πιο επικίνδυνη και ηλικία. Είναι η πιο επικίνδυνη ηλικία. Και πάμε λοιπόν από 13 και πάνω. Θέλω μετά να μας πεις λίγο και τις συμβουλές τι μπορεί να κάνει ναι. ένας γονιός. Άντε. Λοιπόν, έφηβοι. δηλαδή από 13 ως 17-18 που το παιδί πλέον έχει μεγαλώσει. Οξία κατάθλιψη. Αυτοκτονικό. Καλά, τώρα την αυτοκτονία την έχουμε όλοι, μπορούμε να για άλλους λόγους. Όχι, δεν φταίνει οι γονείς για αυτό το πράγμα. Δεν φταίνει, αλλά όταν ζει σε ένα περιβάλλον και το παιδί είναι στην εφηβεία και έχει μπλέξει. Τα έχει όλα αυτά. Αναλόγως με το τι έχει μπλέξει. Ναι. Έντονος θυμός και άγχος για το μέλλον τους. Δηλαδή, θα μπορέσω να συνεχίσω με τη μαμά και να είμαστε άνετα. Οι γονείς τι πρέπει να κάνουν. Καταρχήν, όταν φτάνει από την ηλικία των 5 και πάνω που τα παιδιά καταλαβαίνουν, πρέπει να τους λένε την αλήθεια. Δεν ταιριάζαμε, με απλά λόγια. Δεν ταιριάζαμε, πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Ο μπαμπάς θέλει να συνεχίσει τη ζωή του και εμείς θα βρούμε κάποιον άλλον να περάσουμε ωραία, να είμαστε καλά, να είμαστε πάλι μια οικογένεια. Το παιδί μέσα στο μυαλό του έχει τη λέξη οικογένεια. Η δικιά μου οικογένεια δηλαδή είναι διαλυμένη. Δεν έχω οικογένεια, άρα δεν θεωρούμε ότι είμαι κάποιος χρήσιμος για την κοινωνία. Αυτό που λέγαμε ότι θεωρείται κατώτερο το παιδί. Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το τι δίνουν οι γονείς να ακριβώς. Για τα παιδιά να μην καταλάβουν αυτό. Πρέπει να το συζητήσουν. Όλα αυτά που είπες, ωραία, okay, άσχημα βέβαια, αλλά μεταφορικά. Ναι. Απλά το ότι οι γονείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο πώς θα περάσουν το διαζύγιο σε ένα παιδί. Εκείνο όλο το παιχνίδι νομίζω, δηλαδή το ένα παιδάκι, πώς, μάλλον ένας γονιός πώς θα το χειριστεί στο παιδί του για να μην κάνει, να μην πάθει όλα αυτά, γιατί όλα αυτά δεν είναι καλά για τα παιδάκια. Είναι το άγχος που παθαίνουν, Βαρβάρα, και να μην το αντιλαμβάνει το γονιός του κάνει κακό εκείνη τη στιγμή, το παιδί μπορεί να πάθει όλα αυτά. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν δηλαδή, λες ας πούμε, θα ήταν καλύτερα να ήταν δύο άνθρωποι μαζί, αν τσακώνονται ή να χωρίσουν. Καλύτερο για το παιδί. Αν γίνονται καυγάδες, να μην γίνονται μπροστά στο παιδί. Μα δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι κάνουν μπροστά στο παιδί. Πάλι και που να τσακώνονται και να είναι μαζί και να ζουν σε ένα σπίτι. Πάλι δεν θα γίνονται αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε. Ναι, όχι. Δεν θα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θα γιατί... πάει το παιδί αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν, δεν θα, θα πάει να μπλέξει γιατί, είναι γιατί θα σου πω. Τσακώνονται μπροστά στα μάτια. Άλλο να χτυπάει τη μάνα. Άλλο άμα είναι. Άμα είναι έφηβος. Και μωρό την... αν είναι, αν βλέπει τη μαμά να τη χτυπάει είναι ο μπαμπάς. Πολύ... Είναι εικόνες μένουνε. Ναι, είναι εικόνες τρομακτικές. Αλλά ένα βρέφος και ένα παιδί ως 2 χρονών σου λέω ότι μπορείς να το διαχειριστείς ακόμα. Θα σας εξετάσω και στην επόμενη συνεδρία. Εντάξει. Θα έρθετε με τους γονείς και τις παιδερές και τους άδειες και τα πάντα. Για να δω λίγο την καλύτερη ευσύ. Πάτε, θα πάτε πολύ καλύτερα με το χωρισμό. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Προσέξτε γιατί έχουμε και πολύ πράγμα σήμερα και πρέπει να προλάβω. Θα πάμε τώρα σε ένα κομμωτήριο που μελούνται και τα δύο αυτά κορίτσια μου κάθε ναι. εβδομάδα. Τον αγαπημένο Νατζίπ στον Κορυδαλό, Ρόδου 62, εκεί ακριβώς που επιμελούνται έτσι όλες οι εκλεπτισμένες, αν το θέλεις, επιλογές για τον άντρα και για τη γυναίκα. Σήμερα θα μας ταξιδέψει ένα πολύ ωραίο γυναικείο, πολύ φανταζέ, με σαν τριαντάφυλλα 3D, πολύ ωραίο χτένισμα. Κάποια στιγμή κάτι ανάλογο σου είχε κάνει και σένα. Ναι, ναι, κάνει και θα μας πει γενικότερα για τις τάσεις που παίζουν στις γυναίκες όσον αφορά το κομματισμό, τα τα κτενίσματα και όλα αυτά. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα ξύψω και στο αντρικό έτσι, κούρεμα για να δείτε ότι και οι άντρες χρειάζονται και εκείνοι ένα. Και σε σένα δεν κάνανε. Ναι, και εμένα μετά από πάρα πολλά χρόνια επέλεξα τελικά κάτι που αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ομορφιά μου και τη θεσπέσια αυτή η εμφάνιση την οποία μου έχει χαρίσει ο Θεός και δεν έχω επέμβει καθόλου. Ναι. Και να λείπουν, παρακαλώ, τα γελάκια τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συνδέομαι με ένα τζιπ, με ένα καταπληκτικό θέμα για τις γυναίκες, όπου δίνω και πάρα πολλά δώρα. Δωρεάν χτενίσματα, κουρέματα, βαφές, τα πάντα. Μείνετε συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε, μη πει.
κενό, ονοματεπώνυμο και στο 54454 για να πάρει τα πολύ πλούσια δώρα μας, μόνο με ένα μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε, να σας πούμε που θα πάτε να το παραλάβετε. Και επιστρέφω για να κλείσω επιτροχάδιν, δυστυχώς, αλλά θα πούμε τα σημαντικότερα tips από την στήλη με την Μπάρμπαρα Κίνικη. Μη λείψει κανείς. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεως 44 Περιστέρη. Σας υποσχέθηκα λοιπόν ότι θα σας ταξιδέψω σε πολύ ομορφιά, πολύ λάμψη, αλλά και πάνω απ' όλα αυτοπεποίθηση. Πόσες φορές όλα αυτά τα χρόνια σας έχω πει ότι η γυναίκα, όταν φτιάξει το μαλλί της, όταν ανανεώσει το χρώμα της, όταν δεν είναι γενικότερα καλά, ποιον σκέφτεται αμέσως? Τον κομωτή της. Σου λέει, δεν ήμουν καλά, αγάπη μου, και πήγα ένα κομωτήριο έτσι λίγο για να αλλάξει η διάθεσή μου. Σε ποιον κομωτή όμως πήγες? Διότι μπορεί να πας σε ένα κομωτή και να φύγεις με περισσότερα ψυχολογικά από αυτά με τα οποία πήγες. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνετε στον ειδικό. Για εμάς, αυτούς τους τελευταίους μήνες, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε γνωρίσει, ένα όνομα που το τελευταίο 1,5 χρόνο εδώ στην περιοχή του Κορυδαλλού και κυρίως, να πω ακριβώς κιόλας και που είναι, Ρόδου 62, το κομωτήριο Νατζίπ μαζί με το, θα έλεγα, άρτια εξειδικευμένο προσωπικό του, ο κάθε ένας για τον τομέα του, νομίζω ότι κάνει όλους και όλες πάρα πολύ χαρούμενους και χαρούμενες. Εδώ ακριβώς που σήμερα θα δώσουμε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις για τη γυναίκα, αλλά υπόσχομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτούμε και το αντρικό του τμήμα με τον υπεύθυνο εκεί, γιατί έχουμε να δώσουμε προτάσεις και για τον άντρα. Διότι είτε άντρας είτε γυναίκα θέλει την ανανέωση, και μια ανανέωση ξεκινάει πάντοτε από το κεφάλι. Ο Νατζίπ με την Κατερίνα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα θα πρέπει να είναι το κορίτσι εκείνο που θα αναδείξει την ομορφιά της και θα σου αναδείξει το χτένισμά σου. Γεια σου, Νατζίπ. Γεια σου, κυρία Αλέξη. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Συνεχίζουμε να ομορφαίνουμε τον κόσμο. Τέλεια. Τέλεια. Θέλω να πω ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο βρίσκεσαι εδώ σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στον Κορυδαλλό, και μάλιστα με κάτι πολύ ιδιαίτερο που έχεις κάνει, και έτσι και ήρθαμε και εμείς σε επαφή μαζί σου, ότι είσαι 6 μέρες την εβδομάδα, 9 με 9, καλά το λέω? Σωστός, Αλέξη, είμαστε 9 με 9 το πρωί, 9 το πρωί μέχρι τα 9 το βράδυ, όλες τις εβδομάδες, και προχωράμε. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχετε κάνει μια καινοτομία, διότι ξέρεις, οι περισσότερες γυναίκες έχουν το πρόβλημα ότι Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ή Σαββάτο απόγευμα δεν έχουν που να χτενιστούν. Αυτό που βλέπω και δεν το θέλω καθόλου, που χτενίζονται από την Πέμπτη για ένα γάμο που θα πάνε το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή το πρωί σε μια βάφτιση. Οπότε το μαλλί έχει κάτσει. Άρα με το προσωπικό σου έχετε αποφασίσει να είστε πάρα πολλές ώρες ανοιχτοί και έτοιμοι για να εξυπηρετήσετε και την τελευταία πελάτησα που τελειώνει το γραφείο της 8 η ώρα. Ναι. Πόσο σε έχει βοηθήσει αυτό να έρθεις πολύ κοντά στον κόσμο σου? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, τώρα χειμώνα, καλοκαίρι, σχολεία, θάλασσα, όλα αυτά. Και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και να πω, του κόσμου. Βεβαίως. Να πω βέβαια για εσάς που τυχόν δεν έχετε έρθει ακόμα στο Νατζίπ εδώ, ότι σαφώς και τα ελληνικά του είναι άψογα, αλλά δεν είναι από την Ελλάδα και φέρνει και ιδιαίτερη τεχνική, γι' αυτό είναι και πολύ επαγγελματίας, γιατί οι Έλληνες λίγο το έχουμε παρακάνει τέλος πάντων. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την κομωτική και στη δική σου χώρα και στην Ελλάδα γενικότερα? Είμαι από το 17 μου, Αλέξ. Ασχολούμαι με τέτοια δουλειά και δόξα τω Θεώ και μέχρι τώρα μαθαίνομαι.
Έχεις σπουδάσει με μια ιδιαίτερη τεχνική φιλοσοφία, δηλαδή σε κάθε χώρα ξέρεις ότι η φιλοσοφία, το image, η τεχνική, ο τρόπος που κουρεύεται είναι πολύ διαφορετικός. Τι ιδιαιτερότητα νομίζεις ότι έχετε εσείς από τη δική σου χώρα με βάση αυτά που βλέπεις τα ελληνικά δεδομένα? Κοίταξε με, εμείς ξεκινάμε από τις μόδες από το Λέβανο. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το μόδα που είναι το πιο πολύ είναι νηφικό χτενίσματα, συν το χρώματα. Άρα ξεκινάς από τα δύσκολα. Από τα δύσκολα. Και μετά σιγά σιγά το κούρεματα, όπως έμαθα το κούρεμα από το Tony Engai, το σχόλιο του Λονδίνου. Αυτά. Τι είναι το ιδιαίτερο που πρέπει πρώτα απ' όλα μια γυναίκα να έχει στο μυαλό της πηγαίνοντας σε ένα νέο κομμωτήριο? Δηλαδή, εγώ είμαι ένας πελάτης ή μια πελάτησα που δεν ξέρω τον Ατζή προσωπικά. Αλλά βλέπω ένα πολύ ωραίο κομμωτήριο με πολύ ωραίο προσωπικό και λέω εδώ θα μπω. Πώς μπορώ να καταλάβω πότε ένα κομμωτήριο είναι άρτια εξοπλισμένο, όχι από το θέμα του άψυχου υλικού, ενώ από το προσωπικό? Και πώς θα αφαιθώ στα χέρια του ειδικού? Ξέρεις, γιατί πολλές σου λένε, α, κοίτα το ωραίο κομμωτήριο και βγαίνουν έξω και λένε, Παναγία μου, πώς με κούρεψε έτσι. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει την τάση του ειδικού να αφαιθούμε στα χέρια του? Αλέξη, ξεκινάμε από το εξυπηρέτηση στους πελάτες. Από το εξυπηρέτηση, από τις πόρτα, αυτή που μπαίνουμε μέσα, μέχρι να βγει. Mm-hmm. Από εκεί είναι όλα τέλεια. Εξυπηρέτηση, σέρβες, καλή δουλειά, οικονομικά. Πρέπει να αφινόμαστε με τιμία σε ένα νέο κομωτή. Δηλαδή, έχετε, ας πούμε, μια κοπέλα πρώτη φορά και της λες ότι εγώ θα σε ήθελα πολύ με κοντό, ενώ έχει πολύ μακρύ όπως η Κατερίνα. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει με την πρώτη να την πας από το πολύ μακρύ για πάμε στο πολύ κοντό? Όχι, 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 όχι. Δεν προτείνω αυτά. Γιατί μεγάλη αλλαγή αμέσως, μπομ, κάνουμε ζημιές. Κοιτάς και τη φιλοσοφία της εκάστοτε πελάτη σας, καθώς συζητάς μαζί? Σίγουρα αυτό, σίγουρα. Γιατί λένε ότι ο κομωτής, σε πάση περιπτώσει, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γνωρίζει περισσότερα και από ό,τι γνωρίζει ο άντρας ή η γυναίκα σε ένα ζευγάρι. Επειδή οι πελάτες μαζί σας έχουν μια ιδιαιτερότητα, κάθονται πολλές ώρες, οπότε μιλάτε και βλέπεις και λίγο και τη φιλοσοφία της. Έχουν έρθει δηλαδή πελάτες σίγουρα που σου λέει δεν είμαι καλά, θέλω να τα βάψω μαύρα, και φαντάζομαι ότι αν πιστεύεις ότι δεν πάει, εκεί το θέλει για αλλαγή, εσύ την αποτρέπεις στο να μην το κάνει αμέσως αυτό. Αλέξη, να ξέρεις, η μόδα δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Η μόδα εμείς τη φτιάχνουμε. Κάθε μια κοπέλα φτιάχνει τη μόδα μόνη της. Όπως δεν μπορούμε, παράδειγμα, να μαζέψουμε όλα τα μαλλιά της κοπέλα εδώ, όπως είναι, λόγο. Για ποιο λόγο, έχει μεγάλο εδώ, αυτιά της λίγο τέτοιο, γι' αυτό δεν πρέπει να μαζέψουμε όλα αυτά που στιγμή που είναι η μόδα όλα είναι μαζεμένα. Πρέπει να φτιάξουμε κάτι για να ταιριάζει με το πρόσωπο. Άρα η μόδα προσαρμόζεται στο εκάστοτε πρόσωπο. Δεν πάει να πείτε επειδή είναι μόδα μας πάει και το ακολουθούμε. Έτσι. Είσαι υπέρ της, αν το θέλεις, των μακριών μαλλιών ή των κοντών? Γιατί η μόδα προστάζει το κοντό καρεφέτο, το ασύμετρο, το πολύ αγορέ κτλ. Το μακρύ μαλλί όμως για μένα πάντοτε είναι all time classic και αναδεικνύει μια γυναίκα. Ο Νατζίπ μέσα από αυτά όλα τα χρόνια, ποιο μαλλί στα χέρια του, αν το θέλεις, είναι πιο εύκολο για δημιουργία? Δεν μπορώ να πω πιο εύκολο, απλά μπορώ να πω όπως είπαμε, κάθε μία πελάτησα όπως ταιριάζει το πρόσωπο. Δηλαδή μία κοπέλα μικρή και λεπτή και τέτοιο, δεν ταιριάζει το, είναι τόσο πολύ κοντό. Mm-hmm. Κοίτα, η όμορφη κοπέλα εδώ που είναι μικρή κοπέλα, απλά ωραίο το μακρύ μαλλί. Σαφώς και φυσικό. Και φυσικό. Θέλω να μου πεις τι θα κάνουμε σήμερα εδώ, και καθώς ξεκινάς και κάνεις δουλειά σου, θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Σήμερα επιλέξαμε λοιπόν την Κατερίνα με το μακρύ πλούσιο και λιτό μαλλί, στο οποίο εμείς θα φτιάξουμε κότσο. Τι ακριβώς θα φτιάξουμε? Είναι ένα κότσο που λέγεται 3D. Mm-hmm. Είναι πολύ πολύ μόδα. Mm-hmm. Και είναι, αυτό είναι από το χώρο μας. Ωραία. Ξεκινήσα αυτή τη δουλειά το 3D από το Ντουμπάι. Ξεκινάω τώρα, ζητάω συγγνώμη, δεν μπορώ να δείξω η δουλειά μου ακριβώς, τεχνητή. Ακριβώς. Λοιπόν, εσύ καθώς κάνεις δουλειά σου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποια είναι τα χρώματα φέτος της μόδας? Δηλαδή η μόδα τι προστάζει όσον αφορά το χρωματολόγιο? Παίζουμε στα σκούρα χρώματα, παίζουμε στα ανοιχτά, παίζουμε στις αντάβιες? Είναι μόδα το όμπρε? Όλα αυτά είναι των τηλεθεατριών μου ερωτήσεις και πρέπει να τις απαντήσουμε. Ωραίο. Σαν χειμώνα εγώ το προτείνω λίγο τα ανοιχτά χρώματα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι το προτείνω λίγο το σκούρα χρώματα. Τώρα ανάλογα κάθε πελάτησα, όπως είπαμε, μάτια, προσώπο, δέρμα, τι χρώμα.
για αυτά όλα. Απλά γενικά εγώ το προτείνω τώρα σαν χειμώνα να σκορύνουμε λίγο τα μαλλιά μας για να έχουμε πιο απλά θεραπείες, για να ετοιμάσουμε για το καλοκαίρι, ξέρεις τώρα... Το καλοκαίρι, θάλασσα, ντεκαπάς, τέτοιο, αυτά κουράζει τα μαλλιά πάρα πολύ. Κάθε πότε μια γυναίκα πρέπει να επισκέπτεται το κομμωτήριό της για να κάνει μια ανανεωτική θεραπεία για την τρίχα της. Ξέρεις, λένε ούκεν το πολλό το εφ, από την άλλη, πολλές έχουν μια μανία και σου λένε: εγώ κάθε Παρασκευή περνάω την κερατίνη μου, περνάω τη μάσκα μου, όμως η υπερβολική χρήση χαλάει κάποια στιγμή την τρίχα. Πότε είναι το πιο σωστό, σύμφωνα με αυτά που προτείνει ο Νατζίπ και τα κομμωτήριό του, για την πελάτησα να μπορεί να περνάει θεραπευτικά προϊόντα στα μαλλιά? Αν είναι τα μαλλιά της φυσική τρίχα, εγώ θα πρότεινα κάθε μήνα μία φορά. Αν ήταν βαμμένα μαλλιά και με ντεκαπάζ, με τσαντάβιες, θα προτείνω 2 με 3 φορές τον μήνα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο χρώμα στο να κρατηθεί αλλά και το να φύγει όταν θέλουμε να αλλάξουμε χρώματα? Το ξανθό και το μαύρο. Το πολύ σκούρο το μαύρο. Το κόκκινο από την άλλη, το μπρονζέ, το κόκκινο φεύγει εύκολα? Ναι, ναι, υπάρχει τώρα πολλά φάρμακα. Είναι πιο εύκολο να φύγει το κόκκινο. Απλά το ξανθό, πολύ ανοιχτό το ντεκαπάζ, είναι λίγο δύσκολο και τα μαύρο είναι λίγο δύσκολο. Ποιο είναι το κούρεμα εκείνο που κόβει λίγο τις γυναίκες που έχουν λίγο παραπάνω κιλά και στο πρόσωπο? Δηλαδή έχουν μαγουλάκια, έχουν λίγο περίεργες γωνίες, δεν έχουν, αν το θέλει, στο πρόσωπο αυτό το μοντελικό. Με τι κόψιμο και με τι χτένισμα μπορούν να κόψουν λίγο και να δείξουν λίγο πιο λεπτές? Θα προτείνω το μακρύ μαλλί. Θα προτείνω, άμα έχουμε μεγάλο προσώπο και είναι πολλά, θα προτείνω κάτι πιο κάτω για να μαζέψει λίγο από πάνω. Άρα ουσιαστικά πρέπει να είσαι λίγο πιο λεπτή για να κάνεις αυτό το κλασικό, το καρέ, το Κλεοπάτρα που λέμε, τζεν, αυτό πρέπει να είσαι λίγο πιο λεπτή στο πρόσωπο. Οι γυναίκες από την εμπειρία σου είναι πιο απαιτητικές τελικά από τους άντρες? Ξέρεις, οι απόψεις διείστανται. Λένε ότι οι γυναίκες είναι πιο απαιτητικές. Κάποιοι όμως κομμωτές λένε ότι στην ουσία ο άντρας είναι πιο περίεργος να τον κερδίσεις. Ενώ μια γυναίκα της κάνεις ένα χτένισμα, την καμουφλάρεις, της δείχνεις αυτό που θέλει και τελείωσε. Καμία σχέση. Είναι πολύ δύσκολο γυναικείο από το ανδρικό. Εννοείς στην τεχνική του ή μια γυναίκα στην καρέκλα σου είναι πιο απαιτητική από ότι ένας άντρας? Και στην καρέκλα μου και στην τεχνική. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχεις κάνει και σε λίγο θα σε αφήσουμε λίγο να δημιουργήσεις, να σε δούμε, έτσι μουσικά να σε ακολουθήσουμε και θα επανέλθω. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το οικονομικό. Και αυτό θέλω να το τονίσω, διότι ξέρεις, έχω πάρα πολλές φίλες και φίλους που μου λένε: ξέρεις κάτι, εγώ θα πάω κάθε 15, γιατί στο κομμωτήριό μου δίνω για ένα απλό αττικό κούρεμα 12 ευρώ ή για ένα γυναικείο δίνω 25, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό στην ουσία το έχεις καταπολεμήσει και γι' αυτό δίνεις μέσα από τις τιμές καθημερινά που έχεις και τα πολύ πολύ χαμηλές, δίνεις τη δυνατότητα στην πελάτσα και στον πελάτη να μην λούζεται Παρασκευή και να σου έρχεται την άλλη Παρασκευή, να κολλήσουν και τα τσιμπιδάκια πάνω που λέω εγώ, είναι να μπορεί να τα φτιάχνει και 2, ίσως και 3 φορές τη βδομάδα. Αυτό κάνει και εσένα στο να είσαι πιο κοντά στις πελάτσες, αλλά και οι πελάτσες να βγαίνουν ανανεωμένες ανά πάσα στιγμή. Αλέξη, φτιάχναμε αυτό το μαγαζί για μας και για τον κόσμο. Άρα αυτό σημαίνει ότι να μπορεί ο κόσμος να έρχεται. Διότι αν εσύ βάλεις 50 ευρώ το κούρεμα, θα χτενίσεις εσύ εσένα και εγώ εσένα. Δεν θα έρθει κανένας. Αλλά παρόλα αυτά όμως, αυτό που μπορώ εγώ να πω επιχειρηματικά είναι ότι η κατανάλωση φέρνει και το κέρδος. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι πολύ χαρούμενο ότι μπαίνεις πάντοτε στο κομμωτήριο αυτό και βρίσκεις τουλάχιστον 10 άτομα. Γιατί το να έχεις τιμές, όπως βλέπεις κάποια κομμωτήρια και να βλέπεις την πελάτησα και αυτόν που το έχει μόνο, αυτό για μένα δεν είναι δημιουργία. Αλέξ, εδώ έχουμε 13 άτομα μέσα στο μαγαζί. Ένα ψωμάκι μοιράζουμε όλοι μαζί. Σαφώς, πολύ σημαντικό. Ωραίος. Γι' αυτό έχουμε κάνει πολύ χαμηλή τιμή και πολύ καλή δουλειά και πολύ καλή προϊόντα. Γι' αυτό εδώ δεν έχουμε πολύ κέρδος. Απλά όπως είπαμε, ένα ψωμάκι. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν ο Νατζίπ αποφάσισε εδώ στην Ελλάδα και δει στον Κορυδαλό, Ρόδου 62 εδώ στον Κορυδαλό,
πιο κεντρικά δεν γίνεται. Ακριβώς εδώ βλέπουμε την ταξιαρχών, έτσι, για να σας κατατοπίσω κιόλας. 9 με 9 καθημερινά, ακόμα και το Σάββατο που λέτε δεν πρόλαβα και πώς θα βγω έτσι, γιατί τελείωσα από το μαγαζί που δουλεύω 5.30 ή 6.30-7.30. Εδώ έχεις τη δυνατότητα. Θέλω να πω, όταν έφτιαξε αυτό το μαγαζί, ο βασικός σου σκοπός και στόχος, φαντάζομαι, που έχουμε μιλήσει, ήταν να έρθεις πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο, αυτόν τον συνταξιούχο, τον νεαρό, που δεν έχει πολλά χρήματα, που σπουδάζει, που δεν έχει πολλά λεφτά στη τσέπη του, για να μπορεί να είναι πάντοτε περιποιημένος. 100% αυτά που σου είπες εσύ. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να σε αφήσω λίγο, γιατί οι περισσότεροι μιλάτε μέσα από την τέχνη σας. Θέλω λίγο δυνατά τη μουσική, κύριε σκηνοθέτη, να τον απολαύσουμε, να μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο χτένισμα. Και στο τελείωμα του χτενίσματος έχουμε για να κλείσουμε μαζί αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα. Νατζίπ, κομμωτήριο εδώ στο Κορυδαλό, υπογράφει πραγματικά την ανανέωση. Και ποιος είναι αυτός δεν θέλει ανανέωση? Δες τι δημιουργεί και έλα μετά και πες μου. Και βέβαια έτσι στο τελείωμα αυτού του δημιουργήματος, καλά είναι, έχεις κάνει μοναδική δουλειά. Αν και εγώ είδα όλη τη διαδικασία, αλλά για λόγους ευρεσιτεχνίας, δεν θα το δείξουμε όλο στην κάμερα. Στην ουσία αυτό είναι ένα 3D λουλούδι, έτσι το βλέπω, πολύ βραδινό. Ναι, Αλέξη, είναι εδώ το βραδινό το 3D. Βέβαια πάει και νεφικό και για βραδινό χτενίσματα. Το οποίο είναι και πάρα πολύ εύκολο την επόμενη μέρα η κυρία που θα το έχει να τα λύσει και να μπορεί να βγει έξω χωρίς να πρέπει πάλι να ξαναλουστεί. Ακριβώς, και κρατάει. Και κρατάει και μία μέρα, δύο μέρες. Κρατάει αρκετά. Κάτι ανάλογο είχες κάνει και στη δικιά μας την κοπέλα, μία από αυτές που χτενίζει για να κοπεί στην Κωνσταντίνα, που το είχε κρατήσει νομίζω 4 μέρες. Και το έχεις κάνει αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, το που θα κάνουμε τα λουλούδια έχει να κάνει και με το πρόσωπο, έτσι είναι, και με το τι στυλ θέλουμε. Θέλεις σκουρόχρωμο μαλλί για να αναδειχτεί αυτό, ξέρεις, γιατί δεν πάνε όλα τα χτενίσματα σε όλα τα χρώματα των μαλλιών. Πάει για όλα τα χρώματα αυτή. Γιατί όσο να έχω χρώμα και θα είναι πιο καλύτερα. Ακόμα και στο ξανθό, δηλαδή, θα αναδεικνύεται ακόμα πιο πολύ. Ναι, πιο ωραίο. Πιο ωραία θα δείχνει μαζί μου. Μέχρι να κάνετε τις τελευταίες λεπτομέρειες, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε με πάρα πολύ ωραίες προτάσεις στο κομμωτήριο Νατζίπ εδώ, Ρόδου 62, στον Κορυδαλό. Ένας άνθρωπος που 1,5 χρόνο πραγματικά έχει κλέψει την παράσταση, όχι μόνο για την υπέροχη δουλειά του, για τις μοναδικές τιμές και βεβαίως για το ότι είναι έτοιμος μαζί με 13 άτομα προσωπικό. Είναι πολύ σημαντικό. 13 έχω και εγώ φέτος στην εκπομπή συνεργάτες. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πετύχει σε πολύ καλό αριθμό. Και είναι έτοιμος να σας κάνει, αν το θέλεις, ό,τι φανταστείτε, δημιουργία, ό,τι φανταστείτε, να σας το πραγματοποιήσει 9 με 9 από Δευτέρα έως και Σάββατο. Καλά τα είπα.
Μια χαρά. Και τώρα άκου τι θα ζητήσω. Θα πω ότι οι 10 πρώτες ή οι πρώτοι που θα επικοινωνήσουν τώρα και μέχρι το τέλος του βίντεο, όσοι προλάβετε, στο 210-49-51-620, το θυμάμαι και αυτό καλά, παιδιά όλα απ' έξω τα έχω μάθει, ούτε στον κατάλογο να ήμουνα, θα έχετε δωρεάν κούρεμα, χτένισμα και βαφή εδώ από το κομμωτήριο ένα τζιπ. Τώρα μόνο τηλεφωνείτε. Όσοι όμως πάρετε μετά, νομίζω ότι παιδιά με 8 ευρώ το γυναικείο κούρεμα, που 8 ευρώ εγώ δηλαδή δεν με φτάνουν ούτε για να πάω για καφέ, γιατί 15 θέλω για τον καφέ μου. Οπότε στην ουσία το έχεις βάλει και πιο κάτω από τον καφέ, βρε ένα τζιπ, είναι δυνατόν. Δηλαδή κάθε γυναίκα την τζαντίζει ο άντρας της, 8 ευρώ ανανεώνεται. Την τζαντίζει η μάνα της, 8 ευρώ ανανεώνεται. Για τον άντρα δε, θα στο συζητήσω την επόμενη εβδομάδα, με 6 ευρώ. Κάθε εβδομάδα μη δω σβέρκο που δεν είναι καθαρός και θέλεις να μου το παίζεις και Debbie Boy για 6 ευρώ. Θα κουρεύεσαι και θα φτιάχνεσαι κάθε εβδομάδα. Τα είπα καλά? Έτσι πρέπει να κάνουν οι άντρες. Μα είναι δυνατόν τώρα να βλέπω τον άλλο να μου φοράει τη σκουέρ και να μου έχει το σβέρκο με την τρίχωση κάτω? Με 6 ευρώ είναι απαγορευτικό να βγαίνεις έτσι έξω και να μου θες να κυκλοφορήσεις και ωραία γυναίκα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και όλο το υπέροχο επιτελείο σου για τα πολύ ωραία πλάνα και γυρίσματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την περιποίηση, τις κοπέλες της εκπομπής να έχετε πάντοτε περιποιημένες, αλλά και στις εμφανίσεις τους έξω, και να συνεχίζετε να δείτε να δίνετε το πραγματικό σας σε αυτό, γιατί νομίζω ότι η δουλειά που κάνετε δεν μπορεί να κοστολογηθεί, γιατί είναι πάνω απ' όλα μεράκι, έτσι δεν είναι? Λέει τώρα κάνεις ένα υπέροχο χτένισμα που αν το πλήρωνε κάποιος θα έπρεπε να το πληρώσει πολύ, όμως οι τιμές είναι τόσο χαμηλές που δίνει στη γυναίκα την δυνατότητα ακόμα και 3 φορές τη βδομάδα και 2 και 3 να μπορεί να ανανεώνεται, να αλλάζει χτένισμα και να είναι πάντοτε όμορφη. Τι θα έλεγες εσύ έτσι σαν, όχι σαν μότο, δηλαδή ο Νατζίπ ανοίγοντας αυτό το κατάστημα και ευελπιστή βέβαια και σε άλλες περιοχές θα σας τα πω, τι είναι αυτό που θέλει να καταλάβουν όλοι οι πελάτες και οι πελάτησές του που έρχονται στο κομμωτήριο έστω για πρώτη φορά? Αλέξ, για μας δεν είναι μία δουλειά μόνο, είναι και αγάπη. Για να το δημιουργείτε και για να κάνετε τους πελάτες σας πάντα ενθουσιασμένους. Ακριβώς, και να είναι όλοι όμορφοι. Κατερίνα, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα, γιατί είσαι μια κούκλα και με το μακρύ απλό και λιτό μαλλί για όλη μέρα, αλλά και με αυτό. Και μάλιστα πρέπει να σου τονίσω κάτι, ότι ακόμα και λένε ότι όταν μια γυναίκα κάνει ιδιαίτερο χτένισμα, ότι τη μεγαλώνει. Είναι τόσο νεανικό το χτένισμα που έχεις κάνει, που δεν της έβαλε, δεν της πρόσθεσε χρόνια, απλά την έκανε λίγο πιο βραδινή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί περισσότερες γυναίκες, προκειμένου να εντυπωσιάσουν κάποιον σε ένα ραντεβού, πάνε και κάνουν κάτι κότσους, που αντί να περιμένει τη γυναίκα, νομίζει ότι έχει πάει μάνα της. Λοιπόν, θα κάνετε κότσους όμορφους και λιτούς για να βγαίνετε εσείς, όχι να περιμένω εσένα και να μου έρθει η πεθερά. Λοιπόν, να μην αλλάζετε το στυλ σας, να διατηρείτε το στυλ σας, απλά πιο εκλεπτισμένο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατζίπ. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ υπενθυμίζω, έχετε ακόμα πολύ λίγο χρόνο. 210-49-51 6-20, οι 10 πρώτοι εντελώς δωρεάν ό,τι θέλουν, για τους υπόλοιπους με 6 και 8 και με 5 και με 15 ευρώ δεν το συζητάω. Σπάω τα ταμεία. Νατζίπ, Ρόδου 62. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με Κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νατζίπ αλλά και στο επιτελείο του για το υπέροχο αυτό βίντεο. Και τους ευχαριστώ και εγώ προσωπικά πάρα πολύ και για τις κοπέλες μας. Άλλες φορές με κόστος, άλλες φορές μας έκανε κάτι πιο λιτό, πιο ατίθασο. Πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πάρα πολύ. Και βεβαίως θέλω να πω ότι από την στήλη για τα ζώα είχαμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει να κάνει. Για προβλήματα υγείας.
για κάποιες ράτσες που δεν πάει ας πούμε το μυαλό μας, αλλά έχουν μία έτσι ροπή, θα έλεγα, προς προβλήματα υγείας που δεν το γνωρίζουμε. Όπως εγώ νόμιζα και της έλεγα το Σαρπέι, ενώ δεν είναι μέσα. Πες μας με μία ράτσα που είναι πολύ ιδιαίτερη, μόνο έτσι μία να τους βάλουμε στο νόημα. Που, το πίντσερ, ας πούμε, έχει πίντσερ προβλήματα καρδιάς. Λοιπόν, κανείς ας πούμε δεν ήξερε, ούτε εγώ, που έχουν τόσο ενεργητικότητα, που είναι τόσο πολύ καλά ζωάκια. Ότι τα πίντσεράκια έχουν πρόβλημα καρδιάς και πρέπει να το προσέξουμε. Απλά επειδή έχουμε. Όμως έχουμε πολλά πράγματα να αναλύσουμε στο επόμενο, στην επόμενη εβδομάδα με την Μπάρμπαρα Κίρκη, θα αναλύσουμε εφόλης ύλης για τα προβλήματα υγείας των ζώων που πρέπει και θέλουν πολλή ανάλυση. Και επειδή είχε και πολλές απορίες από το θέμα της Κωνσταντίνας σήμερα που μας καθήλωσε με το χωρισμό και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν καταρχάς οι γονείς και τα παιδιά, και εγώ λαμβάνω πολλά μηνύματα. Λέω να πάμε να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, να το ολοκληρώσουμε με απορίες και της Μπάρμπαρας, αλλά και του κάθε τηλεθεατή. Και την επόμενη εβδομάδα μας το αναλύσει πάρα πολύ διεξοδικά. Άρα δηλαδή έτσι για να καταλήξουμε ότι συμφωνούμε όλοι όσοι είμαστε εδώ ότι ο τρόπος με τον οποίο ο γονέας θα μεταφέρει αυτό το χωρισμό στο παιδί του είναι το πιο σημαντικό πράγμα, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Σε κάθε ηλικία, έτσι νομίζω εγώ. Σε κάθε ηλικία. Αλλά ακούστε να σας πω το κάτι άλλο. Ότι ο γονιός που φεύγει, που είναι αποφασισμένος να χωρίσει, που το θέλει πιο πολύ το χωρισμό, δεν δίνει και τόσο βάση στο παιδί. Δεν θα τον νιάξει το παιδί. Λάθος. Θα σας πω, από έρευνες που έχουν δείξει και έχουν γίνει, λένε ότι συνήθως που φεύγει ο πατέρας, συνεχίζει τη ζωή του από το 90%. Λαμβάνω και μηνύματα. Πες τα. Από το 90% που ήταν καλά, στην ουσία, και έτοιμος να φύγει, αυτό το 10% είναι το καλύτερο για αυτόν στο να συνεχίσει τη ζωή του. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή θα φύγει δεν θα μπορεί να προσέχει το παιδί, δεν το αγαπάει το παιδί. Δεν είναι υπό έλεγχό του. Δεν ξέρει τι σημαίνει. Όταν είσαι σε μια κατάσταση μέσα σε ένα σπίτι που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το παιδί και να βλέπει, ας πούμε, να τη χτυπάει, να βρίζονται, να αργεί, να είναι πιωμένος, να είναι πολλά πράγματα, καλύτερα δεν είναι να φύγει για καλύτερα για το παιδί. Συνήθως αυτή που είναι βίαιη. Συνήθως έτσι χωρίζεις, δεν χωρίζεις γιατί έχει μια υγιέστατη σχέση. Αυτοί που έχουν βίαιη, λεκτική και σωματική επάνω στη γυναίκα τους, είναι πιο δύσκολα να φύγουν και συνήθως φεύγουν οι γυναίκες εκεί. Και σας το είπα και πριν αυτό. Ναι, αυτές ότι φεύγουν οι γυναίκες. Συνήθως ο άντρας φεύγει ή έχει βρει άλλη. Ναι. Ή είναι γόης και το παίζει ωραίος και έχει πολλές κατακτήσεις, άρα είναι έτοιμος να φύγει. Άρα το ίδιο πράγμα πάλι, ότι έχει βρει άλλη. Ακριβώς. Ή είναι οικονομικά ανεξάρτητος και νομίζουν ότι του φεύγουν από έρευνες που έχουν γίνει, σας το λέω αυτό. Είναι οικονομικά ανεξάρτητος και έχει πάρα πολλά λεφτά. Και μπορεί να ζήσει μόνος του. Ο μεγαλύτερος λόγος νομίζω είναι για μια άλλη γυναίκα. Χωρίζουν. Εγώ ξέρω και μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, μεγάλη τώρα, 50-60 χρονών, ναι, να χωρίζουν γιατί ο άντρας έχει βρει μια άλλη. Γιατί έχει, ναι, δηλαδή απαράδεκτο. Συνήθως. Δεν σέβεται τα τόσα χρόνια τα οποία ήταν μαζί με αυτή τη γυναίκα που από το μηδέν έχουν γίνει κάτι και μου βρήκε ένα πιπινάκι. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Και αυτό που λέμε ότι υπάρχει στο σπίτι ένας άντρας που πίνει ή μια γυναίκα αντίστοιχα που πίνει, δεν φεύγει πάλι αυτός. Φεύγει ο άλλος που είναι υγιής, γιατί ένας άνθρωπος που πίνει είναι άρρωστος. Θα σας πω τώρα κάτι άσχετο. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε. Ναι, βεβαίως. Απαντάω. Πάλι για αυτό που είπες, γιατί μιλάμε για παιδί, μιλάμε για διαζύγιο, θα το πάω σε μια κατάσταση που εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται με την περίπτωση της Άννη. Ναι. Η γυναίκα ήθελε να χωρίσει για τους συγκεκριμένους λόγους που τους ξέρει όλη η Ελλάδα. Ναι. Είδες όμως ότι προσπάθησε να χωρίσει, αλλά δεν την άφηνε μέχρι που έγινε αυτό. Έκανε πολλές προσπάθειες για να χωρίσει. Είδες ότι πού μπορεί να σε φτάσει το διαζύγιο, ας πούμε, κάποιες φορές. Ναι, αλλά όταν έχεις κάποια... Στους ακραίους ανθρώπους, στους τρελούς ανθρώπους που δεν είναι νοήμων. Έτσι. Όταν έχεις αλλά πολλά γίνονται. Όταν έχεις προβλήματα, πας και στις ανάλογες αρμόδιες υπηρεσίες. Κακοποίηση. Είσαι μόνη μητέρα. Είναι, άλλο, είναι η γυναίκα που δεν είναι από την ίδια χώρα, από τη χώρα μας και δεν γίνεται. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν μπορεί να σε προστατεύσει. Γενικότερα, δεν μπορεί να σε προστατεύσει. Όχι, υπάρχουν υπηρεσίες διάφορες και οργανισμοί. Οι ναι, και υπάρχει ένα τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι. Κακοποίηση γυναικών. Ναι. Ναι, δεν έχει σημασία άμα είσαι Έλληνας ή αλλοδαπός. Ναι, επειδή μου είπε ένας φίλος μου ότι στο διπλανό του
διαμέρισμα. Είναι ένας Ρουμάνος και κακοποιεί κάθε βράδυ τη γυναίκα του. Και λέω, οκ, okay, κάτσε να πάρω. Παίρνω τηλέφωνο στο συγκεκριμένο γραφείο και μου λένε πρέπει να γίνει από τον, την ώρα που γίνεται αυτό, ναι, να μας πάρει τηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν θέλει να μπλέξει το παιδί, εγώ δεν μένω εκεί πέρα. Λέω, τι, ναι, μπορεί να γίνει, αν δεν έρθει η ίδια, λέει, η γυναίκα να μας καταγγείλει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί, ναι, να μην έχει και τίποτα αυτή η γυναίκα. Αυτή την κακοποίητη χτυπάει κάθε βράδυ. Μπορεί να, ναι, μπορεί να μην έχει. Μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο που να μην το γνωρίζεις όμως. Ναι, και να, ναι, μην δεις εξαπρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο. Αυτό σου λέω ότι κάποιες γυναίκες κάθονται σε ένα διαζύγιο που μπορεί να έχουν και παιδάκι οτιδήποτε και τα, ναι, βλέπουν αυτά τα παιδάκια. Άρα τα τραύματά τους παραμένουν. Ναι. Άρα να δώσουμε μια συμβουλή καλύτερα. Το τι θα πρέπει να κάνουν αυτές οι γυναίκες, ακόμη και οι άντρες. Μην λέμε τώρα μόνο για τις γυναίκες, γιατί υπάρχουν και άντρες οι οποίοι είναι κακοποιημένοι από τις γυναίκες, ναι, σωματικά, ψυχολογικά. Συνήθως όταν τσακώνεσαι μπροστά στο παιδί, μετά, αν ο λόγος είναι πολύ σοβαρός και δεν πρέπει να το μάθει το παιδί, να το εξηγήσει με απλά πράγματα και λέξεις, όχι την αλήθεια. Ένα μικρό ψέμα αυτήν τη φορά χρειάζεται δηλαδή να το πει στο παιδί. Δηλαδή, ένα π.χ. Παράδειγμα, τσακώνεσαι γιατί έπιασε τον άντρα σου με μια άλλη γυναίκα. Με μια άλλη γυναίκα. Δεν θα πας στο παιδί και θα πεις έπιασε τον μπαμπά μου μια άλλη, τον μπαμπά μου όχι, μια άλλη φυσικά, γυναίκα. Όχι, φυσικά, πολύ λάθος. Ο μπαμπάς έκανε κάτι λάθος ή ο μπαμπάς... Καλύτερα δεν ταιριάζουμε, ο μπαμπάς είναι η δουλειά, ναι, του έτσι, μπράβο, που πρέπει να είναι κοντά στη δουλειά του. Ο μπαμπάς ξοδεύει πάρα πολλές ώρες στη δουλειά, τρώει πάρα πολλές ώρες στο να λείπει εκτός σπιτιού. Θα ήταν καλύτερα. Εντάξει. Και για να μην υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, να αποχωριστεί ο ένας τον άλλον, αλλά θα πηγαίνει. Θα σε αγαπάει ο μπαμπάς, δεν αλλάζει αγάπη. Και εντάξει, δεν θα χωρίσω. Με πείσατε όχου σήμερα με ένα χωρισμό, τι έχετε πάθει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολύ από κόσμο και αυτό είναι ένα θετικό. Θα το αναλύσουμε όμως και σε ακόμα μία εκπομπή. Μα ναι. Γενικά κάναμε μόνο μας διαιτητή. Κάνατε την εκπομπή και εγώ απορώ γιατί καθόμουν και δεν πήγαινα να πιω ένα καφέ με τους φίλους μου. Ή να πάω μέχρι τον Ατζήμι να μου κάνει μία περιποίηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δυο σας πραγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα γαλακτοποιήματα Πάτσα από το 1977. Με χειροποίητα γαλακτοποιήματα της γιαγιάς συνταγή. Πατροπαράδοτα και όχι μόνο. Καταπληκτικό. Αυτό είναι και το δικό μου και σήμερα με φίλο από Κανταήφια, αλλά είναι γαλακτομπούρεκο μέσα. Μη πει κενό το μήνυμά σας και οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε στο 54454. Την επόμενη εβδομάδα θα αναλύσουμε για, ναι, τα εισαρρώστιες από το μικρούς μας φίλους. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε πολύ. Να περνάτε καλά. Γεια σας.